Τι καλό σας έχω σήμερα. Μια βολβάρα. Θυμάστε κάποτε που λέγαμε άρε πουτάνα Volvo, ανήφορο κατήφορο, το ίδιο πράγμα κάνει. Και σήμερα πάλι τα ίδια λέμε, αλλά δεν είναι όσο εντυπωσιακά ήταν κάποτε τα Volvo με τα 850 turbo και τέτοια. Και είναι τα μαξάρες. Τέλος πάντων, το συγκεκριμένο είναι κάπως ένα αυτοκίνητο που πλέον αρχίζει και σπανίζει στους δρόμους μας, γιατί όλοι θέλουν SUV και ηλεκτρικά και τέτοια, οπότε υπερυψωμένα, πιο άγρια οφροντάδικα, τέτοια όπως είναι τα Scout και τα λοιπά, γιατί αυτή είναι η ιδέα, έτσι, η Audi έχει τα All-Road, η Skoda τα Scout, η Volvo τα Cross Country. Τέλος πάντων, σπανίζει λίγο το να επιλέξει κάποιος κάτι τέτοιο, αλλά για να δούμε το συγκεκριμένο μάξι τι έχει να μας προσφέρει. Οι τιμές εδώ στον Καναδά ξεκινάν από τα 53.000 καναδέζικα δολάρια για τη βασική έκδοση. Το συγκεκριμένο που είναι το B5 All-Wheel Drive Ultimate ξεκινάει από τα 65.000 καναδέζικα δολάρια και το συγκεκριμένο της δοκιμής μας είναι στα 72.000. Κάτι αντίστοιχο σε Diesel B4 στην Ελλάδα είναι γύρω στις 60.000 ευρώ, οπότε φτηνό δεν είναι. Και ξέρετε, το πρόβλημα με τις τιμές έχει να κάνει με τα αυτοκίνητα που καθορίζουν την αγορά, όπως για παράδειγμα το Tesla Model Y τώρα, που είναι το νούμερο 1 σε πωλήσεις παγκοσμίως αυτοκίνητο, έτσι, δηλαδή λίγη αμφισβήτηση χωράει στο ότι όποιος θέλει ένα μεγάλο οικογενειακό άνετο crossover, το Tesla Model Y είναι το σημείο αναφοράς, τέλος πάντων, στις μέρες μας. Με βάση λοιπόν την τιμή που καθορίζει αυτό το Tesla, που ναι, δεν έχει καμία σχέση με αυτό, έτσι, δεν είναι ανταγωνιστής, αλλά αυτά τα αυτοκίνητα, τα best sellers, είναι που καθορίζουν τις τιμές. Οπότε με βάση αυτό, το συγκεκριμένο είναι λίγο αχώνευτη η τιμή του, έτσι. Φέρνει λίγο προς το πανάκριβο. Για κάποιον όμως που θα επιλέξει να το αγοράσει, το αυτοκίνητο αυτό έχει πάρα πολλά καλά χαρακτηριστικά και να αρχίσουμε από το μοτέρ κάτω από το καπό, το οποίο είναι και κομπρεσοράτο και τουρμπάτο και mild hybrid, αποδίδει 247 άλογα και 350 νιτόμετρα ροπή, συνδυάζεται με αυτόματο κυβότιο οχτάρι, είναι φυσικά τετρακίνητο και το 0-100, παρότι η Volvo λέει 6,9, εμείς το μετρήσαμε σε 8 δευτερόλεπτα, αλλά γενικά οι επιδόσεις είναι ικανοποιητικές. Εντάξει, δεν γράφει απίστευτα νούμερα, αλλά είναι ελαστικό το μοτέρ, τραβάει από χαμηλά. Όταν το πλακώνουμε δεν κάνει και τρομερό θόρυβο, δεν είναι πολύ τραχή, είναι πολύ πολιτισμένο και παραμένει αρκετά δυνατό και ικανό να επιταχύνει το αυτοκίνητο ακόμα και από υψηλές ταχύτητες. Στην Εθνική λοιπόν δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα, εκτός από το ότι η τελική του είναι περιορισμένη στα 180 χιλιόμετρα την ώρα, το οποίο είναι μεγάλη μαλακία, αλλά μάλλον έχει να κάνει με τις καινούργιες, πώς το λένε, κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Είναι φυσικά και μέρος του προγράμματος ασφάλειας της Volvo, που η Volvo δεν βάζει νερό στο κρασί της όσον αφορά την ασφάλεια. Θέλει τα Volvo, κάποιος είχε πει, θέλουν μέχρι το 2030 νομίζω να μην πεθάνει ποτέ ξανά κανείς μέσα σε ένα Volvo. Εντάξει, και άμα πάθει καρδιά, τι θα κάνετε εσείς, Δεν είναι στο χεράκι σας, εκτός άμα βάλετε καμία νοσοκόμα στο κάθισμα του συνοδηγού, να κάνει μαλάξεις. Γιατί αλλιώς δεν σας βλέπω να πετυχαίνετε το στόχο σας. Πάντως, όσον αφορά την παθητική ασφάλεια του αυτοκίνητου, ναι, εκεί σκίζουν. Αν λοιπόν μένετε στη Γερμανία και οδηγάτε συνέχεια στην Autobahn, την ήπιατε, γιατί όλοι θα σας περνάνε με αυτό το Volvo. Αλλά έχω να πω ότι το κυβότιο είναι πάρα πολύ ομαλό, αλλάζει ταχύτητες αρκετά γρήγορα. Δεν υπάρχουν paddles, αλλά αν θέλετε να αλλάζετε ταχύτητες μόνοι σας, πρέπει να κουνάτε αυτό το παπαρόλι, το γυάλινο ή το κρυσταλλινό, ότι είναι αυτό δεξιά και αριστερά. Από άψη οικονομίας τα πάει αρκετά καλά με το mild hybrid, το οποίο συστηματάκι έχει και 13 αλογάκια μόνο του, το starter motor εκεί πέρα από το mild hybrid. Η μέση κατανάλωση που γράψαμε εμείς αυτή τη εβδομάδα ήταν στο 9,1, το οποίο το θεωρώ αρκετά καλή επίδοση. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο δεν έχει κανένα πρόγραμμα οδήγησης εκτός από την λειτουργία off-road. Οπότε τα πάντα είναι πάρα πολύ απλά εδώ μέσα και βασικά είναι και η τέλεια πάσα να σας εξηγήσω πως η αρχιτεκτονική του Volvo γενικά ή της Volvo είναι βασισμένη πάνω στην απλότητα. Το συγκεκριμένο εσωτερικό λοιπόν έχει πάρα πολύ λίγα κουμπάκια, όλες οι λειτουργίες σχεδόν κανονίζονται μέσα από την οθόνη, το infotainment είναι και Google enabled, οπότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Google Assistant και να του κάνετε ερωτησούλες και τέτοια, γι' αυτό απαντάει. Ο πίνακας οργάνων είναι ψηφιακός μεν, αλλά πάρα πολύ απλός δε. Δηλαδή έχει πάρα πολύ λίγη πληροφόρηση. Θα ήθελα να έχω για παράδειγμα τον υπολογιστή ταξιδίου να μπορώ να τον βλέπω συνέχεια, αλλά αν επιλέξω να τον δω, είναι ένα pop-up παράθυρο το οποίο σκοτεινιάζει την υπόλοιπη οθόνη και μετά πρέπει να το κλείσω ουσιαστικά για να είμαι εντάξει.
δεν γουστάρω πολύ το πώς το έχουν κανονίσει αυτό και μάλιστα η οθόνη στη μέση μπορούμε να έχουμε τα Google Maps, αλλά αν συνδέσουμε το CarPlay δεν μπορούμε να έχουμε και τα δύο ταυτόχρονα. Πρέπει ή να κλείσουμε το CarPlay ή να έχουμε τα Google Maps στον πίνακα οργάνων, το οποίο είναι λίγο βλακεία. Αν χρησιμοποιήσουμε Google Maps και στην οθόνη και στον πίνακα οργάνων με το infotainment του αυτοκινήτου, τότε δουλεύει. Αλλά με το CarPlay το κλείνει. Κάθε αυτοκίνητο όμως, για να αξίζει να το αγοράσουμε, πρέπει να έχει ένα χαρακτηριστικό τουλάχιστον το οποίο να είναι εξωπραγματικό, να είναι ο λόγος για τον οποίο αγοράζει αυτό το αυτοκίνητο. Αυτό το αυτοκίνητο έχει δύο εξωπραγματικούς λόγους να το αγοράσει κανείς. Ο πρώτος είναι η ασφάλεια, όπως είπαμε, γιατί η Volvo είναι από άψη παθητικής ασφάλειας και ενεργητικής η κορυφαία εταιρεία στον πλανήτη. Αλλά ένας άλλος εξωπραγματικός λόγος να το αγοράσετε είναι το εξωπραγματικό Bowers & Wilkins ηχοσύστημα. Ναι, κοστίζει $3,750 εδώ στον Καναδά, δεν είναι στάνταρ, αλλά αξίζει κάθε δολάριο, πραγματικά είναι εκπληκτικό. Οπότε για όσους γουστάρετε τη μουσική σας, αυτό το Bowers & Wilkins δεν απογοητεύει. Τώρα, όσον αφορά την ευρυχωρία εδώ μέσα, είναι πάρα πολύ ωραία και μάλιστα έχει και χώρους για τα πραγματάκια σας και ποτηριοθήκες και τέτοια, εκτός από ασύρματο φορτιστή που δεν διαθέτει. Τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί στο εσωτερικό είναι κορυφαίας ποιότητας, τα περισσότερα. Έχει και μερικά σκληρά πιο κάτω, αλλά τέλος πάντων το φινίρισμα, το δέσιμο και τα πάντα είναι σχεδόν άψογα. Είναι ένα κλικ πιο κάτω από BMW, Mercedes και Audi, δηλαδή σε σχέση με τους Γερμανούς. Ένα κλικ όμως, έτσι, μια τρίχα. Η θέση οδήγησης είναι πραγματικά υπέροχη. Τα καθίσματα είναι φανταστικά. Είναι θερμαινόμενα, κλιματιζόμενα, κάνουν και μασαζάκι. Υπάρχει και θερμαινόμενο τιμόνι και τα πίσω καθίσματα είναι θερμαινόμενα. Και μάλιστα για πρώτη φορά, μετά από πάρα πολύ καιρό που το λέμε στη Volvo, οι πίσω επιβάτες έχουν και θύρες USB για φόρτισμα. Πάλι καλά. Τα πίσω καθίσματα, στα πόδια κάτω χαμηλά, μπορεί να είναι λίγο στενάχωρα εάν έχετε την ατυχία να έχετε κάποιον οδηγό σαν και εμένα που βάζει το κάθισμα τέρμα κάτω, γιατί μετά δεν χωράει το πόδι κάτω από το κάθισμα. Ο χώρος όμως για τα γόνατα είναι πάρα πολύ καλός, για τα κεφάλια δεν το συζητάμε. Τρεις ενήλικες θα κάτσουν πίσω χωρίς κανένα πρόβλημα, οπότε γενικά οι πίσω επιβάτες πρέπει να είναι πολύ χαρούμενοι. Το πορπαγκάζ επίσης έχει πολύ καλή χωρητικότητα. Στην Ελλάδα και στην Ευρώπη η Volvo ανακοινώνει 529 λίτρα. Εδώ στη Βόρεια Αμερική δίνουν 648 λίτρα σαν τη χωρητικότητα, αλλά φυσικά εδώ στη Βόρεια Αμερική όλα τα κάνουμε λίγο μεγαλύτερα. Το προπαγκάζ επίσης διαθέτει και ηλεκτρικό άνοιξε-κλείσε, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ. Στο δρόμο τώρα, το V60 Cross Country έχει πολύ πιο μαλακή αίσθηση σε σχέση με το απλό V60 και αυτό φυσικά είναι επειδή έχει μεγαλύτερους τροχούς και η διαδρομή της ανάρτησης είναι πολύ μακρύτερη. Η απόσταση από το έδαφος είναι στα 204 χιλιοστά, οπότε δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό είναι ένα πιο αναπαυτικό όχημα. Λακκούβες και ανομαλίες πραγματικά δεν περνάνε πολύ εύκολα στο εσωτερικό. Η ανάρτηση κάνει εκπληκτική δουλειά στην απόσβεση. Και ταυτόχρονα η οδική του συμπεριφορά δεν είναι κακή καθόλου. Στις τροφές, αν το πιέσουμε, εντάξει, γέρνει λιγουλάκι, αλλά τα περιθώρια πρόσφυσης είναι πάρα πολύ ψηλά. Η αίσθηση του τιμονιού, μάλιστα, είναι πάρα πολύ καλή. Έχει ωραίο βάρος το τιμόνι, έχει και πολύ καλή ακρίβεια. Φυσικά το μπροστά μέρος αρχίζει και υποστρέφει λιγάκι όσο πιέζουμε, αλλά προειδοποιεί τον οδηγό εγκαίρως ώστε να αρχίσει να κατεβάζει λίγο τους ρυθμούς ώστε να μην στραβώσει τίποτα. Δεν θα λέγω ότι είναι sportif, αλλά είναι σίγουρα πάρα πολύ ικανό για όταν χρειαστεί οι ρυθμοί να γίνουν λίγο πιο σβέλτοι. Φυσικά, λόγω του ύψους και έτσι λίγο της σκληράδας, θα είναι καλύτερο και εκτός δρόμου σε ομαλά, σε χωμάτινες διαδρομές όμως, έτσι μην φανταστείτε τίποτα, δεν είναι jeep είπαμε, ή εδώ στο Καναδά ή στη Σουηδία, σίγουρα θα είναι ικανό να περάσει μέσα από πιο βαθύ χιόνι, το οποίο είναι απόλυτα λογικό. Σε γενικές γραμμές λοιπόν είναι έτσι ένα πιο σκληροτράχυλο πολυτελές station wagon. Είναι ένα πάρα πολύ καλό αυτοκίνητο και όποιος αποφασίσει να αγοράσει ένα σίγουρα δεν θα το μετανιώσει. Εγώ θα ήθελα όμως να έχει ασύρματο CarPlay, ασύρματο φορτιστή και θα ήθελα να έχει ένα πιο χρήσιμο πίνακα οργάνων. Αλλά τέλος πάντων, όσον αφορά το κόστος, μη φοβηθείτε να πάρετε τη βασική έκδοση, δηλαδή την Core ή οποιαδήποτε είναι τέλος πάντων στην Ελλάδα. Ακόμα και με υφασμάτινα καθίσματα, η Volvo έχει πάρα πολύ ωραία υφάσματα και για να σας πω την αλήθεια, έχω οδηγήσει βασικές εκδόσεις του V60 και μου άρεσαν πάρα πολύ, δεν είχα κανένα θέμα, οπότε για να διατηρηθεί το κόστος λίγο πιο κάτω, μην κολώσετε να πάρετε τις πιο λιτές εκδόσεις, δεν υστερούσε τίποτα. Αυτά λοιπόν λίγο πολύ με το Volvo V60 Cross Country B5 All Wheel Drive Ultimate, έτσι για να το πω και λίγο πιο ελληνικά.
Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο, μοιραστείτε το με τους φίλους σας, κάντε εγγραφή στο κανάλι, εγγραφή, έλα, πρέπει να... Θέλουμε πολύ αυτούς τους subscribers, πρέπει να το μεγαλώσουμε το κανάλι. Θα κάνουμε πολύ περισσότερα και καλύτερα πράγματα. Τέλος πάντων, να είστε καλά, μέχρι την επόμενη φορά θα τα ξαναπούμε πάλι. Γεια σας. Hey Google, what's the weather like today? Currently in Pickering, it's 73 degrees and cloudy. Today, there will be scattered showers with a forecasted high of 76 and a low of 66. Perfect.